εκεί στον Πέλεκα. Καλημέρα, Ελίνα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι γίνεται, καλά? Αν, μια χαρά, πολύ καλά από Κατερίνη εδώ, από το στούντιο του Ράδιο Ενημέρωση. Δεν ξέρω αν δεν επισπευθούν λίγο οι διαδικασίες εκεί να γίνουν οι εργασίες. Τι θα μείνει αν ξαναξεκινήσουν οι περσινές βροχές, θα θυμάστε τι είχε ακριβώς γίνει. Mm-hmm. Τι είχαμε τώρα εκεί στο... Λοιπόν, καταρχάς περιμένουμε εδώ και ένα χρόνο να επισκευαστεί το πεζοδρόμιο που υπάρχει εκεί δίπλα στα πρανή του ποταμού. Αυτό δεν έχει ακόμα γίνει. Να πούμε, βλέπετε, νομίζω τις εικόνες είναι χαρακτηριστικές. Δεν μπορούν να περάσουν ακινητά. Ο δρόμος στο σημείο που είχε γίνει αυτή η τύπου κατολίσθηση, ας το πούμε έτσι, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Και έχει περάσει ένας χρόνος, νομίζω Νοέμβριος ήταν όταν ξέσπασαν εκείνες οι απίστευτες βροχές που μας τρόμαξαν όλους και είχε γεμίσει το ποτάμι, σχεδόν είχε ξεχυλήσει, δημιουργώντας τα προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα. Ένα χρόνο λοιπόν μετά η κατάσταση παραμένει ως έχει, παραμένει η ίδια. Χθες είχα μια επικοινωνία με την κυρία Σωτηρία Πουζουκλίδου, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβουλία για τον Πέλεκα, και η οποία μάλιστα ευνηδιάστηκε, μου λέει, άκουγε την πρωινή συζήτηση που είχα στην περιφέρεια. Λέω γιατί, μου λέει, γιατί αυτό ακριβώς λέμε, τι ακριβώς γίνεται, πότε θα τελειώσουν εκεί οι εργασίες. Η περιφέρεια διατείνεται ότι δεν έχει τα χρήματα, ενώ θέλει να προχωρήσει τις εργασίες, δεν έχει τα απαραίτητα χρήματα τα οποία έχουν εγκριθεί για να γίνει η αποκατάσταση εκεί. Το θέμα είναι ότι και μόνο όταν πήγα εγώ εκεί για να βγάλω το βίντεο και τις φωτογραφίες, η κάρτα στο παραλιακό μέτωπο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, λένε τι γίνεται, παιδιά, ακόμα περιμένουμε. Δεν έχετε κάποια ειδοποίηση ότι θα έρθουν να κάνουν εργασίες? Βλέπετε, είναι νομίζω εικόνες αποκαλυπτικές, χαρακτηριστικές. Αυτό που έχουμε είναι η ανάγκη να κάνουμε μια καινούργια καταγραφή για να θυμίσουμε σε κάποιους ότι υπάρχει και αυτό το τεράστιο θέμα. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό το η αποκατάσταση και η πρόληψη των πλημμυρών στον Πέλεκα σχετίζεται με κάποιο τρόπο και με την κατασκευή της περιφερειακής οδού Κατερίνης. Ναι. Είναι, σχετίζεται ακριβώς έτσι, είναι, Δήμητρα, γιατί μέσα από το χώρο του ποταμού, όταν είναι ξερός ο ποταμός εκεί, παίρνουν χαλίκια για τις ανάγκες της κατασκευής του περιφερειακού δρόμου. Αυτό έχει καταγγελθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, μάλιστα η αντιπολίτευση ούκο λίγες φορές το έχει επισημάνει, χωρίς βεβαίως να έχουν υποθεί πιστικά επιχειρήματα για το αν τελικά αυτό δημιουργεί ζημία ή όχι στο συγκεκριμένο σημείο, και δημιουργούνται αυτά που είδαμε πέρυσι. Έχει ως αποτέλεσμα δηλαδή να υπερχελίζει ο ποταμός. Κάποιος λόγος υπήρχε, γιατί είναι ένα κανονικό ποτάμι, δεν είναι να πεις ότι κάπου είναι κλεισμένο ή οτιδήποτε, ότι δεν έχει διέξοδο. Κατεβήνε και ορμητά. Υπάρχει γέφυρα. Ναι, κάποιος άλλος λόγος πρέπει να υπήρχε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μην αντέξει το νερό που κατέβαινε. Ναι. Βεβαίως να πούμε ότι αν δεν υπήρχε ο ποταμός και δεν συγκεντρώνονταν εκεί όλα τα νερά που κατεβαίνουν, θα είχε πλημμυρίσει η Κατερίνη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όχι μόνο πέρυσι που είχε εκείνο το έντονο πλημμυρικό φαινόμενο, το έντονο φαινόμενο των βροχών, αλλά και σε μια ψηλή βροχούλα πιστεύω θα πλημμύριζε η Κατερίνη. Το θέμα είναι, και νομίζω η ουσία είναι αυτή, ότι υποτίθεται ότι αυτό το ποτάμι κάποια στιγμή θα έμπαινε, έτσι έλεγε ο δήμαρχος της πόλης μας, θα έμπαινε στην πόλη. Δηλαδή θα γινόταν μέρος της ζωής της πόλης. Αντίθετα, βλέπουμε ότι όχι απλά δεν έχει μπει, ειδικά τα τελευταία χρόνια που περιμένουμε να γίνουν δραστικές παρεμβάσεις εκεί, γιατί για να μπει ένα μέρος σε μια πόλη, να ενταχθεί στη ζωή της πόλης, θα πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Αντίθετα, βλέπουμε ότι όταν προέκυψε το πρόβλημα αυτό, πέρασε ένας χρόνος και δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση. Είναι σοβαρό θέμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπουμε να μαλώνουν μεταξύ τους οι φορείς. Ποιος έχει την αρμοδιότητα, ποιος δεν την έχει, ποιος περιμένει τα λεφτά, ποιος δεν τα περιμένει. Η γνωστή ιστορία. Εδώ έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην Κατερίνη, στο Δήμο της Κατερίνης. Εκεί είναι, νομίζω, πάρα πολύ άσχημο, γιατί καταρχάς δεν υπάρχει αποτέλεσμα, δεν προωθούνται πολλά σοβαρά θέματα. Ένα από αυτά νομίζω ότι είναι και το θέμα του Πέλεκα. Βγήκε κάποιος άσπρος καπνός. Ποιος έχει τελικά την ευθύνη?
Ποιον πρέπει την να... ευθύνη, την ευθύνη και ο ίδιος ο Δήμαρχος στην τελευταία συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, Φόλης της Ύλης, είχε πει ότι την έχει η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, προφανώς από τα συμφραζόμενα το αντιλαμβάνομαι, ναι, αποδέχεται αυτή την ευθύνη. Πλην όμως δεν υπάρχουν τα χρήματα. Μάλιστα. Αναμένουμε. Το θέμα είναι ότι φτάσαν οι βροχές, δηλαδή θα ξεκινήσουν τώρα πάλι οι βροχές. Κάθε Νοέμβριο έχουμε έτσι έντονες βροχές. Να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό πάντως. Ίσως είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ίσως να δίνουμε μια καλή ευκαιρία στον Δήμαρχο να πιέσει λίγο παραπάνω. Γιατί θα πω την γνωστή λαϊκή ρίση ότι αν δεν κλάψει το μωρό. Δεν πρόκειται να το. Ναι, ίσως, δεν είναι έτσι όμως. Ίσως... Δεν πρέπει να είναι έτσι. Σαφώς και δεν πρέπει να είναι έτσι. Ναι, γιατί πέρσι θεωρήθηκε ότι αν δεν είχε συμβεί στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, δηλαδή είχε γίνει, η πλημμύρα ήταν γύρω στις 17 Νοέμβρη, mm-hmm, αν δεν είχε συμβεί το αντίστοιχο κάτω στην Αθήνα και στη Μάνδρα, θα ήταν το νούμερο ένα θέμα η πλημμύρα στον Πέλεκα. Και ήταν μολυσμένος έτσι ποταμός. Βάζανε... Όχι. Τα μπάζα τα ρίχνανε όλοι εκεί πέρα στο Μπέλκα και όχι μόνο. Πάντως είναι μια ευκαιρία. Ναι, έχει καθαριστεί, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Ναι, είναι επίσης όμως. Δεν έχει μείνει πετραδάκι για πετραδάκι, αφού τα παίρνουν. Γίνεται ακριβώς απόλυψη των χαλκιών εκεί. Είναι επίσης και μια ευκαιρία να δούμε τι έγινε, mm-hmm, με τα χαλίκια που παίρνουν από το ποτάμι. Ποιος έχει την άδεια, αν έχει άδεια, για πόση ποσότητα έχει άδεια, πόση παίρνει τελικά και διάφορα τέτοια. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά θα πρέπει να βγουν στο φως, να ξέρει και ο κόσμος. Είχε πάρει την έγκριση, αν δεν κάνω λάθος, το έργο από την περιφέρεια να πάρουν κάποια ποσότητα. Σαφώς, ναι, αυτό είναι γνωστό. Δεν μπαίνει ο άλλος. Ήταν πιο φτηνό από το να πάρει. Ναι, δεν μπαίνει κάποιος με τη φαγάνα του έτσι επειδή το θέλει. Mm-hmm. Προφανώς έχει μια άδεια, αλλά παίρνει έγκριση. Και η άδεια λέει για συγκεκριμένες ποσότητες. Ναι, όχι. Αν έχει εγώ παίρνω έγκριση για 10 κυβικά, ξέρω εγώ, mm-hmm, και παίρνω 1000, mm-hmm, είναι θέμα. Βεβαίως. Έχει ρωτηθεί πολλές φορές η Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχει απαντήσει. Να σας εξηγήσει για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Παρ' όλα αυτά, επιμένουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίως της αντιπολίτευσης, ναι, ότι αυτό συνεχίζει να συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε πάρει επαρκείς απαντήσεις. Όλα γίνονται νόμιμα, αυτό λέει ο Δήμαρχος. Συνεχίζει να επαναλαμβάνει. Αν ότι γίνονται δεν νόμιμα, φαντάζομαι ότι θα έχει και τα χαρτιά και θα μπορεί να τα δείξει και να υπερασπιστεί την νομιμότητα. Ακριβώς. Φυσικά.